Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η περιβόητη. Καλή συγχαρητήρια και εμείς στον Χοβίκ και καλή επιτυχία στον τελικό. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Ήταν ωραία παρουσία. Και δύο χώρες και οι δύο χώρες ήταν πάρα πολύ ωραίες χθες το βράδυ. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα σε αυτά που μας βασανίζουν τις τελευταίες μέρες. Έφτασε η επιστολή επιτέλους στα χέρια του Γενικού Γραμματέα, έτσι. Ναι. Φαίνεται, οι πληροφορίες έλεγαν τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει καμία άμεση αναφορά κατά του κυρίου Έιντε, παρόλο που ο πρόεδρος ήταν ενοχλημένος, ιδιαίτερα ενοχλημένος στις δηλώσεις του τις τελευταίες μέρες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είπαμε ποτέ ότι στην επιστολή θα γίνεται οποιαδήποτε καταγγελία. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε τουλάχιστον και εγώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ό,τι είχε να πει για εκείνα που τον ενόχλησαν από τις δηλώσεις ή κάποιες ενέργειες των τελευταίων εβδομάδων, εκ μέρους του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, το είπε και δημοσίως. Και νομίζω ότι θα το πει και κατηδίαν. Θα γίνει αύριο αυτό. Έχει αποκαλυφθεί ότι υπάρχει μια πρωινή συνάντηση μεταξύ των δύο. Ναι, υπάρχει μια πρωινή συνάντηση. Ναι, υπάρχει μια πρωινή συνάντηση. Τι αναμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Κοιτάξτε, ο κύριος Έιντε είδε τον κύριο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, και ο ίδιος είπε ότι μεταφέρει και κάποια σκέψη του κύριου Γενικού Γραμματέα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει να μεταφέρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων. Πάντως, για να επανέλθω στο θέμα της επιστολής, υπάρχει έστω και έμεση αναφορά στις προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Έιντε τις τελευταίες μέρες? Κοιτάξτε, να σας πω. Σε αυτή την επιστολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιγράφει την κατάσταση πραγμάτων αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των συνομιλιών. Ξέρετε γιατί το ρωτάω? Γιατί εάν δεν υπάρχει έστω και μία έμεση αναφορά, σημαίνει ότι ίσως θα και να επικροτούμε τις δηλώσεις αυτές. Ναι, σας λέω ότι υπάρχει μια καταγραφή της πραγματικής κατάστασης πραγμάτων που υπάρχει στο τραπέζι των συνομιλιών. Υπάρχει μια καταγραφή των προκλήσεων που δημιουργεί η Τουρκία γύρω από το τραπέζι των συνομιλιών. Και εννοώ με τις ναύτεξ, τις νόταμ, τις απειλές, όπως έχουν εκφραστεί και έχουν φτάσει στο ζενίθ το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει επίσης και μια καταγραφή για το τι απαιτείται από τουρκικής πλευράς του τραπέζι των συνομιλιών, το οποίο είναι απαράδεκτο, τα οποία είναι απαράδεκτα και δεν μπορεί η δική μας πλευρά να αποδεχθεί. Δηλαδή τους όρους και κάποιες προϋποθέσεις που θέτουν στο τραπέζι των συνομιλιών οι Τούρκοι. Και την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξηγεί ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα και το τι θα πρέπει να γίνει, αλλά και το τι θα πρέπει να αποφευχθεί κατά την άποψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας για να μην πειράξει τη διαδικασία των συνομιλιών και για να μην δημιουργεί είτε ψεύτικες εικόνες, είτε ψεύτικες προσδοκίες στον κόσμο και μετά να απογοητεύεται. Πάντως, δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτή της Άγκυρας. Έχει εκδώσει και νέες νόταμ αυτή τη φορά, παρόλο που ίσως δεν είναι παραβίαση, είναι παράβαση. Εν τούτης, δημιουργεί ένα κλίμα εχθρικό την ώρα που γίνονται, διεξάγονται οι συνομιλίες και προσπαθούμε να βρούμε μία διέξοδο. Και αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το τονίζει με έμφαση στην επιστολή του και αναφέρεται ότι δεν μπορούν να γίνονται συνομιλίες υπό το βάρος προκλητικών ενεργειών ή εκβιασμών ή απειλών. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Ζητεί κάποιες διορθωτικές κινήσεις από το Γενικό Γραμματέα, ζητεί κάποια έκκληση προς την Τουρκία ή απλά καταγράφει τα γεγονότα ο πρόεδρος? Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο ότι καταγράφει τα γεγονότα, λέει τι γίνεται και λέει ότι θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται, ώστε να υπάρξει πρόοδος. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρόλα αυτά βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών με πάρα πολύ καλή θέληση, περισσή καλή θέληση, και είναι έτοιμος εάν η τουρκοκυπριακή πλευρά και η τουρκική πλευρά επανέλθουν στην πρώτη της Γενέβης κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τις συνομιλίες, να καταβάλει κάθε κυμάδο δυνάμεών του ώστε να εξευρεθεί το συντομότερο λύση. Γιατί, ξέρετε, είναι και λίγο ύβρις να θεωρείται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέλει λύση του Κυπριακού ή η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει λύση του Κυπριακού. Εμείς είμαστε που θέλουμε λύση. Αλλά θα πρέπει
να καταγραφούν σωστά τα όσα έχουμε συμφωνήσει, να σταματήσουν οι στρεψοδικίες, να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι. Συμφωνήσαμε, είναι σύγκληση και μετά από λίγο καιρό, μα ξέρετε, δεν είναι έτσι. Θέλουμε κι άλλο και θέλουμε και κάτι άλλο και θέλουμε και το παράλληλο. Αυτά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που προσπαθεί να πει εδώ και αρκετό καιρό, το τελευταίο διάστημα. Εάν βιάζονται κάποιοι, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έφυγε για ασήμαντο αφορμή. Έψαχναν αιτία για άλλους λόγους και για ασήμαντον αφορμή αποχώρησαν από το τραπέζι των συνομιλιών 2 και πλέον μήνες. Πολύτιμοι μήνες. Ήταν οι μήνες μετά από τη Γενέβη. Μάλιστα. Και όταν είχαμε συμφωνήσει, και όταν είχε συμφωνήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή και απίφθηναν έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη να διερευνήσουν την προοπτική να γίνει μια νέα σύνοδος της διάσκεψης για την Κύπρο μετά το Μόμπελεραν 3. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Άρα δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη δική μας την πλευρά ότι έχει δημιουργήσει είτε κλίμα αρνητικό γύρω από το τραπέζι των συνομιλιών, είτε έχει δυσκολέψει τις συνομιλίες. Αντιθέτως, οι δυσκολίες στις συνομιλίες αντιμετωπίζονται λόγω παράλογων απαιτήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, που εμφανίστηκαν μετά την Γενέβη, αλλά και μιας τακτικής που ακολουθείται να επιστρέφει πίσω η τουρκοκυπριακή πλευρά και να αμφισβητεί συγκλήσεις που έχουν γίνει. Τι θα γίνει, κύριε Παπαδόπουλε, αν στις 17... Μαζί με όλο αυτό το σκηνικό, είναι το κλίμα που δημιουργεί η Τουρκία γύρω από αυτές τις συνομιλίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διορθώνεται κάποιος πώς θα έπρεπε να αντιδράσει ή να πολιτευτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ακούω κριτικές από διάφορες πλευρές. Οι μεν λένε ίσως θα πρέπει να πάμε να κάνουμε κι άλλα βήματα, να το θέσω έτσι. Οι άλλοι λένε μας ας τα λέγαμε. Και, δεν... και τα φυσικά υπάρχουν όμως, και κατηγορίες ότι όμως, ο πρόεδρος άρχισε πλέον και πρέπει πράγματα, τις προεδρικές εκλογές και όχι το Κυπριακό. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει, δεν είναι ούτε τον άκρο ούτε τον άλλο. Είναι τα πράγματα, υπάρχει και το κέντρο. Υπάρχει και αυτό που πραγματικά συμβαίνει στο τραπέζι των συνομιλιών. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν το τελευταίο διάστημα έχει πει κάποια πράγματα έντονα και δημόσια, είναι γιατί είναι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και γύρω από τις συνομιλίες και στο τραπέζι των συνομιλιών. Και είναι η αγωνία του περισσότερο. Τώρα για τις προεδρικές εκλογές, νομίζω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θέλετε, μπορούμε να σας φέρω το πρόγραμμα του από την πρώτη μέρα ανάληψης της προεδρίας της Δημοκρατίας, να δείτε ότι κάνει τα ίδια πράγματα. Ειλικρινά, δεν έχει σε καμιά περίπτωση σταματήσει να κάνει ό,τι κάνει και μέχρι σήμερα. Είπαν κάποιοι πήγε στην Πάφο και ξύγγειλε έργα. Δεν πήγε στην Πάφο και ξύγγειλε έργα. Το καλοκαίρι του 2015... Για να είμαστε ειλικρίνεις, έχουν πυκνώσει οι περιοδίες. Να σας πω, έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε, ξεχνάμε στην Κύπρο. Το καλοκαίρι του 2015, όταν η οικονομία άρχισε να βρίσκει τα πόδια της, όταν λόγω καλής αναδιάθρωσης του δημόσιου χρέους σε σχέση με το κόστος δανεισμού, μας επέτρεψε να εξοικονομήσουμε 200-250 εκατομμύρια και να εξασφαλίσουμε και επιπλέον ευρωπαϊκά κοντίγια. Εκεί που άρχισε να ανακάμπτει η οικονομία και να υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις, εκείνο που έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα από οικονομικής πλευράς, σωστό ήταν, να τονωθεί και αφού είχαμε τη δυνατότητα, η επενδυτική δραστηριότητα από μέρους του κράτους. Και αυτή ήταν και η απέτηση όλων, δηλαδή, των κομμάτων. Αυτό έκανε ο πρόεδρος όταν μπόρεσε. Θυμάστε τότε που εξήγηλε εκείνα τα έργα περίπου 500 τόσα εκατομμύρια, κοντά στα 600 εκατομμύρια, 200 επιπλέον, από εκείνα που είχαν προλογιστεί 300. Και είχε υποσχεθεί, αν πάτε πίσω και δείτε σε όλες τις επαρχίες που είχε πάει, ότι θα επιστρέψω σε 2 ακριβώς χρόνια. Μάλιστα. Για να δω εάν εφαρμόστηκαν. Επομένως θεωρείτε ότι οι φωνές Ακέλ περί μετάλλαξης έχουν άλλο στόχο. Μετάλλαξης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι ούτε το προσωπικό του κόστος σκέφτεται, ούτε το προσωπικό του πολιτικό μέλλον σκέφτεται όταν παίρνει αποφάσεις σημαντικές για τον τόπο.
και το έχει αποδείξει στο παρελθόν, εν αντιθέσει με άλλους, θα ήθελα να πω. Εν πάση όμως περιπτώσει, θα κάνω μια ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος θα ήταν ο πιο εύκολος τρόπος επανεκλογής του, αν αυτόν τον ενδιέφερε στην Προεδρία της Δημοκρατίας? Περιμένω να ακούσω ποια θα ήταν η δική σας σκέψη. Με την λύση του Κυπριακού, όλοι θα πιστεύουν. Νομίζω ότι αν λυνόταν το Κυπριακό, υπήρχε ο τρόπος να λυθεί το Κυπριακό, ήμασταν κοντά στη λύση του Κυπριακού, θα εγκατέλειπε τη λύση του Κυπριακού, γιατί θα σκεφτόταν τις προεδρικές εκλογές? Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο ο άνθρωπος που έλυσε το Κυπριακό να είναι ο άνθρωπος που θα συνεχίσει να εφαρμόσει την λύση? Μάλιστα. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που δεν στέκουν στη λογική. Ειλικρινά δεν στέκουν στη λογική. Δίνεται παροχές, λέει. Δεν είναι παροχές. Προχθές δόθηκε πίσω ένα επίδομα που κόπηκε από τις πολίτεκνες μάνες το 12. Εάν πάτε στην περσινή εκδήλωση των πολίτεκνων μάνων... Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά όταν εκδήλωση, είναι η συγκεκριμένη περίοδος, όλοι το ίδιο θα σκεφτούν. Αν πάτε στην περσινή εκδήλωση των πολίτεκνων μάνων, θα δείτε ότι ήταν μια υπόσχεση του χρόνου, αυτή την εποχή θα δοθεί. Γιατί είχαν προϋπολογιστεί, είχαν γίνει οι προϋπολογισμοί, είχαν γίνει οι υπολογισμοί μάλλον, ότι του χρόνου θα είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε αυτό το επίδομα. Και σιγά σιγά, νομίζω και ο Υπουργός Οικονομικών το είπε πάρα πολλές φορές, ότι προϊόντος του χρόνου, προϊούσας της προόδου που γίνεται στην οικονομία και της καλυτέρευσης των δημοσίων οικονομικών μέσα σε ελελογισμένο πλαίσιο, θα επιστρέφεται στον κόσμο, θα επιστρέφονται στον κόσμο πράγματα από αυτά που θυσίασε ο κόσμος. Κατανοητό. Να επανέλθουμε ότι... όμως στην ουσία των εξελίξεων, γιατί ο κόσμος άρχισε πλέον και ανησυχεί με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Αν βγούμε έξω, πολλοί μας ρωτούν συνεχώς, θα έχουμε θερμό επεισόδιο, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία? Ο κόσμος πλέον ανησυχεί με όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις απειλές της Τουρκίας. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις του Προεδρικού? Αναμένουμε να έχουμε θερμό επεισόδιο, ειδικά όταν αρχίσουν οι γεωτρήσεις, ή υπάρχει ενδεχόμενο να αναστείλουμε τις γεωτρήσεις? Οι εκτιμήσεις μας είναι οι εξής. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση γύρω από την Κυπριακή ΑΟ στην Κυπριακή θάλασσα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και δεν θα πρέπει να παίξουμε το επικοινωνιακό παιχνίδι για τον καθορισμό κρίζων ζωνών. Δεν θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους, εάν σκοπός τους είναι να πλήξουν κάποιους τομείς της οικονομίας. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος και από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις ότι αυτή τη φορά είναι λιγότερος ο θόρυβος, ένας θόρυβος που θα ήθελε να ξεσηκώσει η Άγκυρα. Παρακολουθούμε όμως πολύ στενά, λαμβάνουμε υπόψη πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει σχεδιασμός για αντιμετώπιση αυτής της προκλητικότητας πέραν των επιστολών στο Γενικό Γραμματέα? Βεβαίως, εδώ και πολύ καιρό και έχουμε κάνει κινήσεις. Και έχουμε κάνει κινήσεις που φαίνονται, έχουμε κάνει κινήσεις που δεν φαίνονται, έχουμε κάνει κινήσεις που θα φανούν στο μέλλον, έχουμε κάνει κινήσεις που δεν θα φανούν στο μέλλον. Και νομίζω ότι δεν είναι και τυχαία. Η χθεσινή και πάλι επαναβεβαίωση από το State Department, η δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβυρας προχθές στην αλήθεια, για το δικαίωμα της Κύπρου να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτή νομίζει καλύτερα. Και εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι απειλές έχουμε δεχθεί και στο παρελθόν. Και κατά τη διαδικασία ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε τώρα με την απειλή για ακόμα και με πόλεμο, το 2012 όταν γινόταν η γιώτρηση της... Ποια είναι τα όπλα στη φαρέτρα μας αυτή στο Αφροδίτη. Νομίζω ότι η κρατική μας υπόσταση, το διεθνές δίκαιο, οι συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει και έχουμε δημιουργήσει πάρα πολύ σημαντικές και στέρεες συμμαχίες στην περιοχή αλλά και με διεθνείς δυνάμεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και όταν ακούω να δημιουργήσουμε κόστος στην Τουρκία, διερωτούμε πώς θα δημιουργήσουμε κόστος, δηλαδή όλα αυτά που η κυβέρνηση Αναστασιάδη έκανε, την αποκατάσταση και τους στενούς δεσμούς
και τη σχέση στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα, να πάμε τουλάχιστον από το 2003 και μετά, ιστερές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που έχουμε με την Ρωσία. Η αξιοπιστία που έχουμε αποκτήσει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμμαχίες που έχουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τριμερείς, τετραμερείς συνεργασίες όπως εξελίχθηκαν και τελευταία στην περιοχή με Ισραήλ, με Αίγυπτο, με Ιταλία. Νομίζω ο κυπριακός ελληνισμός είναι μάρτυρας μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που έχει δημιουργήσει συμμαχίες, έχει δημιουργήσει κόστος στην Τουρκία. Γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι επί των ημερών του Νίκο Αναστασιάδη που για πρώτη φορά μετά από το 1965 τόσο η Σαουδική Αραβία άνοιξε πρεσβεία, το Κατάρ. Για πρώτη φορά η Ισλαμική διάσκεψη δεν εξέδωσε ψήφισμα για το ψευδοκράτος, αν θυμίστε καλά. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα που δημιουργούν κόστος στην Τουρκία. Οι καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, οι τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, αυτά δημιουργούν δημιουργούν προϋποθέσεις η Κύπρος να είναι ένας σοβαρός σταθεροποιητικός παράγοντας ειρήνης, αλλά και σοβαρός συνεχτικός κρίκος ανάμεσα σε χώρες της Μέσης Ανατολής συνεργασίας πάνω σε κολοσιαία θέματα όπως τα θέματα της ενέργειας, καταπολέμησης, τρομοκρατίας και όλα αυτά, ενώ η Τουρκία απουσιάζει. Ενώ επειδή αναφέρεται την ενέργεια, με όσα λέτε σημαίνει ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση αναστολή των γεωτρήσεων. Άρα μπαίνει τρυπάνι τον Ιούλιο. Διερωτούμε για αυτούς που λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν κόστος στην Τουρκία. Και εν τη ουσία, ούτε με τα αδελφά κόμματα στην Ευρώπη δεν έχουν επικοινωνία. Σε ποιους αναφέρεστε? Αναφέρομαι στον χώρο του ευρύτερου και λεγόμενου κέντρου. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τα μισά από αυτά τα κόμματα συμμετέχουν στους σοσιαλδημοκράτες. Πότε παρευρέθηκε ένας από τους ηγέτες τους στη Σύνοδο των Σοσιαλδημοκρατών πριν από τη Σύνοδο Κορυφής? Πότε κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα ψήφισμα όμοιο με αυτό που εξασφάλισε ο Πρόεδρος και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο τελευταίο διάστημα, κυρίως ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Πότε συμμετείχαν? Με ποιους συνομιλούν στο εξωτερικό? Δηλαδή θα δημιουργήσουν κόστος συζητώντας από τα τηλεοπτικά πάνελ στην Κύπρο, στην Τουρκία? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αλωνίσει ολόκληρον τον κόσμο. Έχει συνάψει τέτοιες διεθνείς σχέσεις με αρχηγούς κρατών και διπλωματικές σχέσεις η Κύπρος με όλον τον κόσμο που έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα μήκη πλάτη της γης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πω και το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να πει στον κύριο Κουτέρες, θα πρέπει να πει στον κύριο Νέιτερ, θα πρέπει να πει στην διεθνή κοινότητα, θα πρέπει να πει. Όταν ήρθε η ώρα να βρεθούν ενώπιος ενώπιον και να συζητήσουν και να μιλήσουν με την διεθνή κοινότητα, όταν τους προσκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας στη Γενέβη, όπου ήταν εκεί ο κύριος Κουτέρες, ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ήταν εκεί ο κύριος Γιούγκερ, ήταν εκεί η διεθνή κοινότητα που παρακολουθούσε. Να μην παρευρεθούν. Βεβαίως, πλην του κυρίου Άντρου Κυπριανού και του κυρίου Γιώργου Λιλίκα προς ο Τιμίντος, οι άλλοι επέλεξαν να μείνουν στο ξενοδοχείο. Έτσι θα δημιουργήσουν κόστος. Μάλιστα. Πάντως, επειδή δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτή της Τουρκίας και συνεχίζει τις προκλήσεις στην περιοχή, επανέρχομαι στο θέμα και ξαναρωτώ για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχίσει όπως έχει σχεδιαστεί. Επομένως, μπαίνει τρυπάνι τον Ιούλιο βεβαίως στην Κυπριακή ΑΟΣ. Καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και θέλω να πω και κάτι σε τούτο. Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης είναι προϊόν ενός. Είναι προϊόν μιας καλά σχεδιασμένης τακτικής και στρατηγικής. Μόλις χθες είδατε ότι το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής είδε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήδη μπορούν να σε επιβεβαιώσουν ότι έχουν κάνει 7 εξαιρετικές μελέτες, τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε πάρα πολύ υπόψη. Και θα πρέπει να σας πω ότι το Ενεργειακό Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής
Συνεργάζεται και με το Συμβούλιο Γεωστρατηγών, Γεωστρατηγής που έχουμε. Και μάλιστα η τελευταία έκθεση τους όσον αφορά τον τρίτο γύρο αδειοδότηση έγινε πλήρως αποδεκτή και ακολουθήθηκε. Mm-hmm. Και είχαμε αυτή την πετυχημένη αυτό το πετυχημένο εγχείρημα του τρίτου γύρου αδειοδότησης, όπου η Κύπρος, η μικρή Κύπρος, με την Τουρκία να δημιουργεί διάφορα προβλήματα ή αμφισβητήσεις, και αυτή είναι η απάντηση στην Τουρκία, κατάφερε να προσελκύσει στην ΑΟΣ της εταιρείες, όχι κολοσσούς, τους πρώτους των πρώτων, την Exxon Mobil, την Qatar Petroleum, την Eni Total, την Νόμπολ, την ώρα που άλλες γειτονικές μας χώρες αδυνατούν να προσελκύσουν τέτοιες εταιρείες στη δική τους ΑΟΣ. Μάλιστα. Άρα, όταν μιλάμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο κόσμος μας παρακολουθεί, ο κόσμος μας κρίνει και ο κόσμος ξέρει τι έχει γίνει όλα αυτά τα 4 χρόνια σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στο κυπριακό, στην ενέργεια. Και το να συζητάμε από πρωίας μέχρι νυχτός, οι δεν να μηδενίζουν, οι δεν να αναθεματίζουν, δεν βοηθά σε τίποτα τον τόπο, γιατί είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές και έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας να κάνουμε. Αν αναλωνόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε στήρες αντιπαραθέσεις, μηδενισμούς, αφορισμούς, απαλλαγή από την κακή διακυβέρνηση, την καταστροφική, mm-hmm. ή ξέρω εγώ, χίλια μίλια, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε και έχουμε σοβαρά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και μέσα στη Βουλή, να συγκεντρωθούμε και λίγο στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε η οικονομία μας να είναι πλέον σε στέρεα βάση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως εγώ το έχω καημό μια μέρα να ολοκληρωθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και να βγουν όλοι έξω με μία γραμμή, μία κοινή φωνή. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ. Πάντα υπάρχουν πολλές φωνές. Βέβαια υπάρχουν πολλές φωνές. Είναι δημοκρατία και είναι. Μα δεν είναι μόνο το θέμα δημοκρατίας. Κανείς δεν συμφωνεί με κανέναν. Είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είναι το θέμα να συμφωνείς. Το θέμα είναι ο διάλογος να είναι σε ήπιους τόνους, να μην είναι αφοριστικός. Όταν δεν τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας, δεν μπορούμε στη συνέχεια να τα βρούμε και με τους υπόλοιπους. Μπορώ να σας πω όμως και συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου που παρά τις δηλώσεις έξω ήταν πάρα πολύ παραγωγικές. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη διαφοροποίησης, δημοκρατία έχουμε, άλλωστε και τις κομματικές σκοπιμότητες, αλλά θέλω να πω ότι υπήρξαν συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου που ήταν πάρα πολύ παραγωγικές και κάποιος έλεγε ότι ίσως η εικόνα που δίδεται μετά, με τις δηλώσεις μετά, να μην ανταποκρίνονται και στο κλίμα που ήταν μέσα. Κατανοητό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και για εγώ, την παρέμβασή σας το μεσημέρι και κάτι. Εμείς θα πάμε στο εξωτερικό δελτίο, θα πάμε στη